Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα. Δήμαρχος Ιδιάς Ιδιψού. Μπράβο, Δήμαρχος Ιδιάς Ιδιψού, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς. Κύριε Κοντζιά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, εκεί πώς είναι τα πράγματα. Είδαμε λίγο πριν, προηγουμένως μιλούσαμε με τον συνάδελφό στον Παναγιώτη Κουτσάφτη εκεί στο Πήλιο, στη Ζαγορά. Εκεί σε εσάς τώρα δεν έπεσε τόσο νερό, έπεσε τόσο νερό. Όχι, απλά πολύ λιγότερο νερό. Ήταν ναι. Μια βροχή που υπό άλλες συνθήκες θα τη θεωρούσαμε ευλογία. Θα την έπινε το χωματάκι. Ήρθε να ποτίσει τις ελιές μας που ήταν ταλαιπωρημένες από το καλοκαίρι. Αλλά παρόλα αυτά, λόγω του ότι το δάσος δεν υπάρχει πια και δεν συγκρατείται τίποτα. Τι να συγκρατήσει, είδαμε ποσότητες πολλαπλάσιες νερού να φτάνουν στα χωριά και στα παιδινά. Μάλιστα. Σε σύγκριση με το νερό που θα έφτανε με την ίδια βροχή πριν τις φωτιές. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό που είναι πιο ισχυρό είναι ότι εδραιώνεται πολύ καλά ο φόβος. Ο φόβος πλέον του τι θα γίνει όλο το χειμώνα. Όταν θα έρθουν οι κανονικές βροχές, γιατί αυτό το τόπο βρέχει πολύ. Δεν είναι ένα μέρο, είναι στα ανατολικά προς την Αιγαίο, όταν νερά είναι πολλά, βρέχει για μέρες συνεχόμενες σταμάτητα. Σωστό. Τότε νομίζω ότι αν δεν γίνουν παρεμβάσεις σημειακές. Θα ψάχνουμε το μαντούδι στην Άι Στράτη. Θα ψάχνουμε να βρούμε τα χωριά μας και μάλλον θα πούμε στις βάρκες να περάσουμε στις ποράδες απέναντι. Ναι. Και Δήμαρχε, έλεγα πριν ξεκινώντας την εκπομπή ότι προσπαθώντας να βρούμε λίγο την κοινή λογική σε αυτόν τον τόπο, ότι ναι, okay, κανείς δεν περιμένει ενδεχομένως μέσα σε ένα, δεν ξέρω πόσο δυνατόν είναι μέσα σε ένα, δύο μήνες να θωρακίσεις μια τεράστια περιοχή αντιπλημμυρικά όπου υπάρχουν φόβοι. Το ερώτημα είναι το εξής. Ξεκίνησε ο μηχανισμός να κάνει δουλειά, να τρέχει για να θωρακίσει όποτε προλάβει αντιπλημμυρικά κάποιες περιοχές τις πιο ευαίσθητες ή ακόμα δεν είμαστε στο μηδέν? Δεν υπάρχει καμία αντιπλημμυρική παρέμβαση στις ορεινές κήτες και στα δάση. Το μόνο το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι οι διανοίξεις των ποταμών, των ρεμάτων και των τάφρων από την αυτοδιοίκηση αυτοδήμου και την περιφέρεια. Μάλιστα. Οι διαδικασίες είχαν γίνει, προτάσεις, υπάρχει ένα πλέγμα αντιπλημμυρικών έργων που είναι προορισμένο να γίνει για την προστασία των περιοχών? Δεν υπάρχουν ακόμα μελέτες. Ακόμα δεν υπάρχουν μελέτες. Ξεκίνησαν οι μελέτες έστω? Εμείς έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία, προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι ουσιαστικά να έρθουμε με μια πρόταση για το που πρέπει να γίνουν τα φράγματα. Εγώ θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω σε ανώτατο επίπεδο για να αποστείλω τις προτάσεις μας. Ναι. Γιατί ουσιαστικά ό,τι γνωρίζουμε πρέπει να το καταθέτουμε. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνουν άμεσες σημειακές παρεμβάσεις, γιατί ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Δεν είναι πώς να σου πω, ο φόβος του ντόπιου ή ο φόβος του δημάρχου, ο οποίος έρχεται και βερμπαλίζει και λέει παραπαγγίσια λόγια για να μπορέσει να συγκρίνει. Ναι, ο φόβος είναι υπαρκτός. Ο κίνδυνος είναι έξω από την πόρτα μας και μας τη χτύπησε χθες. Ναι, και ξαναλέω ότι το σημαντικό είναι αν ξεκίνησαν έστω και γραφειοκρατικά να κινούνται κάποια πράγματα προκειμένου να γίνουν. Γιατί εντάξει, ένα αντιπλημμυρικό έργο, μια αντιπλημμυρική θωράκιση μπορεί να πάρει μήνες, μπορεί να πάρει και χρόνο. Από την ώρα που θα ξεκινήσει το έργο, από την ώρα που θα μπει μπουλντόζα. Για να φτάσουμε στην μπουλντόζα όμως έχει πολλές διαδικασίες πριν. Έτσι. Αναμένουμε τις μελέτες από τη Διεύθυνση Δασών για τις πλημμυρικές παρεμβάσεις στο δάσος. Ναι. Αλλά επιμένω ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, η λύση είναι φράγματα μικρού ή μεσαίου μεγέθους στις τρεις ουσιαστικά λεκάνες που έχουμε στο Δήμο Ιδιάς Ιδιψού. Τα οποία πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν, Δήμαρχοι, κατά τη γνώμη σας? Τι σας λένε εκεί? Κοιτάξτε, αν ακολουθήσουμε την κανονική διαδικασία που η ελληνική γραφειοκρατία μας επιβάλλει, ναι, θα χρειαστεί πολλά χρόνια. Μάλιστα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε. Μπορούμε να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, δηλαδή έξω από το έχουμε συνηθισμένοι, και επειδή είναι η κατάσταση έκτακτη και ουσιαστικά είναι μια κατάσταση πολέμου, ναι, πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Ωραία. Αν ξεπεραστεί η γραφειοκρατία, σε πόσο χρόνο μπορεί να στηθεί ένα τέτοιο έργο και να αποδώσει? Είναι ζήτημα μηνών. Μηνών. Μάλιστα. Είναι ζήτημα μηνών. Ακούστε κάτι όμως. Όπως ξεπεράσαμε τα όρια μας σαν αυτοδιοίκηση στις φωτιές, όπως ξεπέρασε η κοινωνία τα όρια της και τα περιθώρια της μέσα στις φωτιές, ήρθε η ώρα να ξεπεράσουμε όλοι τα όρια μας και τα περιθώρια μας και τα οικονομικά μας όρια και τα γραφειοκρατικά όρια και τα όρια της σκέψης μας και τα όρια όσων έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ο νόμος για την έκτακτη ανάγκη εσάς εκεί δεν σας ευνοεί τουλάχιστον στο να κινηθούν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες? Γιατί φαντάζομαι η έκτακτη ανάγκη ισχύει ακόμα. Ο νόμος για την έκτακτη ανάγκη σαφώς και προκρίνει επιτάχυνση των διαδικασιών. Θα σας αναφέρω παράδειγμα
ότι επιχορήγηση την οποία πήρε ο Δήμος μας στα τέλη Αυγούστου, να τα μέσα Αυγούστου για την πλημμυρική θωράκιση της Θείας, ήδη είμαστε στη φάση της ανάδειξης του αναδόχου, ανάδειξης ανάδοχου για ένα έργο 11 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αναφέρομαι αυτό και σε κάποιες διαδικασίες που θέλουν απευθείας αναθέσεις, ας πούμε, και υπό άλλες συνθήκες χρειάζονται διαγωνισμοί. Εδώ, στην έκτακτη ανάγκη, μπορείτε να τρέξετε λίγο πιο γρήγορα. Εδώ ξεπερνιέται. Ναι. Όπως αυτό, αυτά είναι τα όρια του Δήμου. Είναι η ώρα του κράτους να έρθει με τις υπηρεσίες του, γιατί πραγματικά καταλαβαίνετε ότι και από θέμα αρμοδιοτήτων, αλλά και από θέμα τεχνογνωσίας και δυνατοτήτων των υπηρεσιών μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε φράγματα στα δάση. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε τεχνογνωσία, ούτε προηγούμενο, ούτε αρμοδιότητα. Είναι η ώρα να έρθουμε επί τόπου, να δούμε συγκεκριμένα πράγματα για να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, γιατί δεν είναι μόνο ο φετινός χειμώνας επικίνδυνος. Είναι και ο χειμώνας του 23 και του 24 και του 25. Σωστό. Βάζει τι γίνεται, ούτε ένα σε δύο, ούτε σε πέντε χρόνια. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, ευχόμαστε. Να είστε καλά.